Παρακαλώ, κύριε Λιμπεράκη. Πολεμικές κραυγές σε κατέρωθεν. Λυπάμαι πάρα πολύ. Μπαίνουμε σε ένα ταξίδι δύσκολο σίγουρα. Καλή μας τύχη σε όλους και σε όλες. Αλλά πραγματικά δεν νομίζω ότι αυτό βοηθάει καθόλου. Αυτό το καλή μας τύχη, κυρία Λιμπεράκη, γιατί είναι, βάζει και άλλες πίθες σε ένα πολύ τεταμένο περιβάλλον. Γιατί? Όχι, το καλή μας τύχη είναι καλοπροαίρετο και ειλικρινές. Τις εκλογές θεωρητικά δεν πρέπει να τις φοβάται ούτε το πολιτικό σύστημα ούτε ο πολίτης μιας χώρας. Αντιθέτως. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Σας το είπα και προηγουμένως. Οι εκλογές είναι μια κορυφαία στιγμή της δημοκρατίας. Το πρόβλημα είναι με ποιο ερώτημα πηγαίνουν οι κοινωνίες στις εκλογές. Και νομίζω πραγματικά ότι εδώ οδηγούμαστε σε εκλογές φόβου και τρόμου. Και επενδύουν στο φόβο και στον τρόμο και οι δύο πλευρές, δυστυχώς. Και η πλευρά της συγκυβέρνησης, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι όφυλα να είχαν κλείσει το μνημόνιο και στείλωσαν τα πόδια για να δημιουργήσουν το ερώτημα το εκβιαστικό, αλλά και η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είτε δεν έχει καταλάβει, είτε δεν έχει προλάβει να μεγαλώσει το 3 στο 30. Πιστεύετε ότι... Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως η ιδέα της πολεμικής ρητορίας φαίνεται πάρα πολύ βαθιά ριζωμένη και δυστυχώς αυτό μας στέλνει σε ασυνεννοησία τη στιγμή που τη χρειαζόμαστε τη συνεννόηση περισσότερο. Πιστεύετε θα μπει το ποτάμι στη Βουλή? Αν θα μπει το ποτάμι στη Βουλή, το ποτάμι πάει για τρίτο κόμμα στη Βουλή. Δεν θέλω να φανώ αλαζόν γιατί δεν βοηθάει κανέναν αυτό. Εμείς έχουμε όλες τις ενδείξεις ότι θα πάμε καλά. Σας αλλά αυτό που μας νοιάζει περισσότερο από όλα είναι να πάει καλά η χώρα. Έχετε τον κύριο Λικούδη στα... Δεν μας ταράζουν οι συμμαχίες, οι ασυνεννοησίες μας ταράζουν.